τι γίνεται με την αρρωγή. Ζητάνε και οι δήμαρχοι να πάρει μια προθεσμία δίμηνη, ξεκινώντας από την Δευτέρα, 15 του μήνα. Αλλά το μεγάλο ζητούμενο είναι να υπάρχει ουσία και να προστευτούν οι διαδικασίες, έτσι δεν είναι? Κυρία Δουλειαράκη, έχετε απόλυτο δίκιο και ο ακροατής αυτά τα οποία είπατε, γιατί όντως πολλά περιουσιακά στοιχεία, ειδικά αγοροπολισίες, γονικές παροχές, δεν εμφανίζονται, οι μεταβολές που έχουν γίνει στο ΕΕ από τις 26 του Σεπτεμβρίου και μετά δεν εμφανίζονται στην πλατφόρμα αρρωγή. Αυτό βέβαια δημιουργεί ένα πρόβλημα, διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να υποβάλουν έτσι το ηλεκτρονικό το αίτημα, να εκδηλώσουν δηλαδή και να λάβουν την προκαταβολή για τη στεγαστική αρρωγή τους. Χθες το βράδυ υπόθηκαν αυτά τα πράγματα και στην ημερίδα, στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ομοπαθών η Ελπίδα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιελοπορείου Κασιλίου Κυριάνου. Καταρχήν να πούμε, κυρία Δουλειαράκη, ότι δεν αποκλείονται από το πρόγραμμα της στεγαστικής αρρωγής ακόμα και αν δεν υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους για την καθοδήγηση προκαταβολής. Υπάρχει η διαδικασία ούτως ή άλλως γίνεται με φυσικό φάκελο. Η αίτηση γίνεται με φυσικό αρχείο, το οποίο προβάλλεται στην αρμόδια διεύθυνση φυσικών καταστροφών, που αναμένουμε να ανοίξει και ένα γραφείο εδώ τοπικά στην περιοχή μας, προκειμένου να εξυπηρετούν εδώ οι άνθρωποι. Άρα, απλώς δεν θα μπορέσουν να λάβουν την προκαταβολή. Αυτό είναι το ένα ζητούμενο, ότι δεν θα μπορέσουν να λάβουν προκαταβολή. Δεν αποκλείονται όμως στην υποβολή φυσικού φακέλου και να πάρουν και να εγκριθούν και να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το πρόβλημα δημιουργείται με την οικοσκευή, που δυστυχώς δίνεται μόνο με το πρόγραμμα αρρωγή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και δεν μας έχουν ανακοινώσει κάποιο άλλο τρόπο για αυτές τις περιπτώσεις. Οι περιπτώσεις αυτές, κυρία Δουλειαράκη, είναι γνωστές πάνω στο Υπουργείο. Έχουν γίνει γνωστά τα προβλήματα αυτά από την πρώτη στιγμή, διότι και εμείς τα εντοπίσαμε και τα έχουμε αναφέρει. Για ποιο λόγο ωστόσο, από τη στιγμή που είναι γνωστά από την πρώτη στιγμή, υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, η κολυσιεργία, η με έβρεση λύσης, δεν μπορεί να απλουστευτεί αυτή η έρμη διαδικασία? Οι άνθρωποι από το συγκεκριμένο το γραφείο που αναφέρατε, αποκατάστασης φυσικών καταστροφών κλπ, δεν έχουν έρθει να δώσουν λύσεις? Ακούμε διάφορα, μοντέλο Καλαμάτας. Δεν αφορά το συγκεκριμένο γραφείο. Το συγκεκριμένο γραφείο θα διεκπαιρεώσει μια κατάσταση των σφαλκέλους και θα εντάξει ή δεν θα εντάξει τους δικαιούχους στο πρόγραμμα συγκεκριστικής αρρωγής. Το θέμα είναι της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και η συνεργασία που έχει η ΑΑΔΕ με το αρμόδιο Υπουργείο. Στην φόρμα της ΑΑΔΕ, δηλαδή στο Ε9, οι μεταβολές αυτές γίνονται άμεσα. Δηλαδή, με το που πάει κάποιος να διορθώσει το Ε9, την επόμενη στιγμή η μεταβολή αυτή έχει επέλθει και φαίνεται. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας να ενσωματώσει στο πρόγραμμα τη αρρωγή τις μεταβολές αυτές. Και αν θέλει, ας τις ελέγξει, να γίνει έλεγχος. Δεν είπε κανείς να μην γίνει έλεγχος. Δεν έχουν υπαλλήλους για να γίνει αυτό? Όχι, είναι τεχνικό το πρόβλημα, κυρία Δουλειά. Δεν είναι θέμα υπαλλήλων. Είναι θέμα να δοθεί, να πάρθει η απόφαση ότι και αυτοί που έχουν. Άρα δεν είναι τεχνικό το πρόβλημα, είναι θέμα πολιτικής απόφασης, λέμε. Ακριβώς. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί η αρρωγή να ενσωματώσει. Έτσι, γιατί έτσι όπως το είπατε, εγώ μπερδεύτηκα. Γι' αυτό σας ρώτησα έτσι. Άρα λοιπόν, για να διορθωθούν οι όποιες ατέλειες, απαιτείται πολιτική απόφαση. Ακριβώς. Να ρωτήσω. Να πω κάτι, κύριε. Αλλαγές μετά τις 26 Σεπτεμβρίου δεν γίνονται δεχτές. Σωστά. Δεν είναι λογικό, διότι εγώ που αγόρασα ένα κινητό τον Ιούλιο, κοιτάξτε κύριε Δουλειαράκη, μπορώ να κάνω τη μεταβολή στο Ε9 μέχρι το Μάιο του 2022. Νόμιμα και εμπρόσθετα, το λέει ο νόμος. Πώς λοιπόν εγώ που αγόρασα το ακίνητο τον Ιούλιο, το οποίο είμαι νέος ιδιοκτήτη, και το ακίνητο αυτό έχει καταστραφεί. Και ενώ το νόμος μου λέει να το δώσω Ε9 μέχρι τον Μάιο του 2022, δεν με αφήνει τώρα που έχω ένα έκτακτο γεγονός. Δεν υπολογίζει κανείς ότι θα γίνει σεισμός μετά από 2 μήνες, 3 μήνες και θα πάει το ακίνητο κάτω. Αυτό λοιπόν το δικαίωμα πρέπει, είναι αναφέρετο δικαίωμα του κάθε πολίτη και πρέπει να του δοθεί το ακίνητο και ας ελεγχθεί. Δεν μιλάμε να εμφανίζουμε ένα κίνητο από το πουθενά που δεν υπήρχε, που δεν έχουμε στοιχεία. Στάσου, Παύλο Μπαριτάκη, μισό λεπτό, Παύλο Μπαριτάκη. Διότι έδωσε στην ουσία. Απαιτείται πολιτική απόφαση. Ρωτάω τον Παύλο τον Μπαριτάκη.
ο οποίος πάει στην περιοχή, περνάει από την περιοχή και βλέπει κατάμουτρα τους ανθρώπους αυτούς και τους βλέπει στα μάτια. Και εγώ ξέρω, κύριε Μπαριτάκη, για εσάς, ότι όταν κοιτάτε κάποιον στα μάτια, το έχετε αποδείξει στην πορεία σας, τον κοιτάτε πάντα με ευθύτητα και με ειλικρίνεια. Από τη στιγμή που απαιτείτε πολιτική απόφαση, πού είναι οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι, να τραβήξουν τα αυτή για να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση. Αφήστε την ενημέρωση την απλή. Τις επιστολές, τις παραεπιστολές, τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις. Είναι γύρω-γύρω όλοι και στη μέση ο Μανώλης. Πού είναι αυτή η άσκηση πίεσης για να πάρθει αυτή η απόφαση που λέει αλλάξτε το έρμο αυτό το σύστημα, απλουστεύστε αυτή τη διαδικασία. Γιατί αν μου λέτε ότι εγώ θέλω ένα φυσικό, δεν θα χάσω τα λεφτά μου, αλλά θα πρέπει να καταθέσω ένα φυσικό φάκελο που δεν θα πάρω όμως προκαταβολή, αλλά θα πάρω τα χρήματα λίγο παρακάτω και δεν ξέρω πότε παρακάτω. Μέχρι τότε εγώ πώς θα ζω? Μπορείτε να μου πείτε λοιπόν πού είναι αυτή η πίεση? Είναι αυτό το θέμα που είπα, ότι τα χρήματα δεν θα τα χάσει λοιπόν ο δικαιούχος, θα τα πάρει μετά από ένα χρόνο. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι η προκαταβολή σήμερα είναι απαραίτητη. Τα ακούτε, κύριε Ηλία? Το λέω στον κύριο Ηλία από το Αρκαλοχώρι και τους υπόλοιπους που ακούνε. Μετά από ένα χρόνο, το βράδυ, σε ένα χρόνο. Αυτά τα πράγματα, κυρία Δουλειάκη, η αγωνία των ανθρώπων αυτών, την οποία και εμείς μεταφέρουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να τη μεταφέρουμε και θεωρούμε και πιστεύουμε ότι και η παράταση πρέπει να δώσει στο Υπουργείο. Είναι αδιανόητο τη Δευτέρα να μην έχουν παράταση. Οι δήμαρχοι έχουν κάνει ήδη το αίτημα των περιοχών Μινώα και Αχανώ στην Ρουσία, Μινώα παιδιά του. Θεωρούμε να δοθεί καταρχήν η παράταση και αν δεν μέχρι τότε στο διάστημα της παρατάσεως δεν διορθωθούν, θα πρέπει να γίνει κάτι που να μην οι άνθρωποι αυτοί να μην εξαιρεθούν, αφού είναι πραγματικοί δικαιούχοι να πάρουν και αποζημίωση και προκαταβολή. Μάλιστα. Τι να πω τώρα. Με δύο μέτρα, δύο σταθμά, όσοι δεν είχαν θέμα. Υπάρχουν τέτοια θέματα, υπάρχουν και επιχειρήσεις. Και υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν πολλά, τα βλέπουμε και εμείς, είναι εξατομικευμένα θέματα. Και σας είπα ότι είναι αδικία να εξαιρεθούν αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί είναι δικαιούχοι, δεν έκαναν κάτι που δεν έπρεπε. Το Ε9 σωματώνει τα στοιχεία του 2021 μέχρι το Μάιο του 2022. Άρα δεν ήξερε κανείς ότι θα γίνει σεισμός ή ότι θα αποκλειστούν. Προς Θεού δηλαδή, δεν είναι κάτι παράλογο. Σε άλλες περιοχές της χώρας όπου υπήρξαν τέτοιου είδους φυσικά φαινόμενα και καταστροφές, επειδή πολύ συχνά ακούμε για αυτά τα μοντέλα, είτε της Καλαμάτας που ακούσαμε χθες, είτε της Ζακύνθου που ακούσαμε παραπροχθές, το λέω σχηματικά με αυτή την έννοια, κύριε Μπαριτάκη, ακολουθήθηκε άλλη γραμμή και οι άνθρωποι άμεσα κατάφεραν. Ήταν παλαιότερες εποχές, από τη δεκαετία του 80, έγιναν με άλλες διαδικασίες, με ένα άλλο σχέδιο. Εντάξει, αυτό το σχέδιο ανασυγκρότησης που χρειάζεται η περιοχή βεβαίως και πρέπει να γίνει. Εδώ μιλάμε όμως πλέον για τις αποζημιώσεις και τις προκαταβολές της εργασιακής αλλογής που είναι ο κάθε έκαστος δικαιούχος για να φτιάξει το σπίτι του, την κατοικία του, την επιχείρησή του. Οπότε έχουμε ένα νέο σύστημα αλλογή που λέμε ναι, είναι πραγματικά μια καινοτομία, κυρία Λιδηράκη, διότι δίνει, έχει πιστώσει ήδη 18 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να τα λέμε αυτά. Δηλαδή, 1.800 δικαιούχοι έχουν πάρει χρήματα, έχουν πάρει τις προκαταβολές τους, μπορούν να ξεκινήσουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επί συνόλου τόσο ωστόσο, το ποσό ναι, αυτό. Κοιτάξτε, θέλω να σας πω κάτι. Την 11η πληρωμή για τους πυρόπληκτους της Εύβοιας που έγινε τον Αύγουστο, την έκανε προχθές. Δηλαδή, θα πιστώνει για και αυτό διάστημα χρήματα. Δεν θα κλείσει. Κύριε Μπαριτάκη, το ζητούμενο δεν είναι τα χρήματα αυτή την ώρα ότι δεν καταβάλλονται και δεν λέει κανένας κάτι τέτοιο. Ναι. Μιλάμε για την καθυστέρηση μέσα από αυτές τις διαδικασίες από τον Άννα στον Καϊάφα. Γι' αυτό είπα, αφού είπατε ότι ουσιαστικά χρειάζεται πολιτική απόφαση, για ποιο λόγο όλοι μαζί εσείς, ρωτάω και εσάς γιατί είσαστε πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ρωτάω και τον Περιφερειάρχη, ρωτάω και τους δημάρχους, ρωτάω και τους βουλευτάδες. Υπάρχει καμία λογική σε αυτό που λέει, καταθέτω μια ερώτηση εγώ μεμονωμένα, μια ερώτηση εσύ μεμονωμένα, στέλνω μια επιστολή εγώ μεμονωμένα, στέλνεις μια επιστολή εσύ μεμονωμένα, γιατί δεν έχετε πάει να κατασκηνώσετε έξω από ένα υπουργείο, γιατί δεν έχετε φέρει εδώ ένα Στυλιανίδη ή ένα Πιτσιλή ή οποιοδήποτε άλλος λέγεται, όποιο είναι το όνομά τους, και να τους πείτε ότι ή απλουστεύτε το σήμερα ή αφήστε αυτούς τους ανθρώπους, βρε παιδιά, και μην τους κοροϊδεύετε. Δηλαδή, σε ό,τι έχει να κάνει με τις διαδικασίες πάντα και όχι με την αποζημίωση. Αυτά προέγγισαν στην πορεία, κυρία Δεντυράκη. Δεν είχε στην αρχή, τα έχουμε δει.
ήδη έχουν εντοπιστεί και έχουν δοθεί εκεί που πρέπει να έχουν δοθεί και όποια πίεση, πιστέψτε με, χρειάζεται θα γίνει. Για να μην εξαιρεθεί ούτε ο ένας. Το πρόγραμμα δεν το ξέραμε στην αρχή που ξεκίνησε ότι θα υπήρξαν αυτά τα προβλήματα. Αυτά προέκυψαν στην πορεία που τα βλήδαμε και ναι, αλλά ο χρόνος περνάει και αρκετά, τα προβλήματα παραμένουν. Αρκετά διορθώθηκαν. Είναι και κάποια άλλα τα οποία έχουν μείνει αυτές οι εκκρεμότητες που είναι έτσι οι πιο, θα έλεγα, οι πιο άδικες εκκρεμότητες που πρέπει να διορθωθούν. Και αφορά την κατηγορία των ανθρώπων που είχαν την ατυχία να αποκτήσουν ένα ακίνητο και να μην έχει ενημερωθεί το έργο. Είναι πολλές αυτές οι περιπτώσεις. Ο καθένας και μια μοναδική περίπτωση. Τα έχουμε πει, τα ξαναλέμε, τα έχουμε δώσει και πάνω. Νομίζω ότι αυτά είναι θέματα τα οποία λύνονται. Δεν είναι θέματα που τα ακούς, κύριε Ηλία, από το Αρκαλοχώρι. Σου δίνει απάντηση ο κύριος Μπαριτάκης. Να σας πω κάτι, κύριε Μπαριτάκη. 2018-2021 σας περνάω με πολύ μεγάλη ταχύτητα σε άλλο θέμα. Νομίζω θα το καταλαβαίνετε λόγω των χρόνων που χρησιμοποίησα και σας κατεβάζω εκεί κατανοτιότερα. Παναγιά Κέρα Λιμανιώτησα. Πήγε ο εργολάβος σήμερα, θα πάει σήμερα ο εργολάβος? Σήμερα με τον επιβλέπον μηχανικό, αυτή την ώρα πρέπει να βρίσκονται στην περιοχή, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες και σήμερα γίνεται να πάει και να γίνει η εγκατάσταση του εργολάβου, να ξεκινήσει η αποκατάσταση. Με τι χρόνο, κύριε Μπαριτάκη, μιλάμε? Κοιτάξτε, 6 μήνες είναι ο συμβατικός χρόνος. Αν δεν προκύψει κάτι άλλο, θεωρούμε ότι θα το αποπερατώσει το. Τι να προκύψει κάτι άλλο, τι εννοείτε? Αν δεν προκύψει κάτι άλλο, πάντα. Δεν ξέρω, ένα έργο όταν ξεκινήσει, αν προκύψει κάτι απρόβλεπτο. Εννοείται για το ίδιο το κτίριο και αντιμετωπίσει ο εργολάβος. Αυτό εννοείται. Γιατί έχω μια συγκεκριμένη μελέτη, θα ξεκινήσει ο εργολάβος τις επόμενες ημέρες. Εμείς έχουμε ολοκληρώσει, οι χρηματοδοτήσεις είναι όλα έχουν ληφθεί υπόψη. Άρα η εγκατάσταση του εργολάβου θα γίνει σήμερα με τον επιβλέπον μηχανικό. Για ξεκινήσει ο άνθρωπος από τις επόμενες μέρες της εργασίας. Μακάρι να μην προκύψει κάτι άλλο, γιατί θέλω και να σταματήσω να σας μαλώνω όλους μαζί. 2018-2021 πάει πολύ. Εμείς τη δουλειά σας κάνετε και εμείς προσπαθούμε να λύσουμε. Και εγώ έχω έτσι μια χαρά σήμερα που ένα σημαντικό έτσι μνημείο, γιατί είναι μνημείο, κύριε Αγημενιώτη, σας ένα σημείο αναφορά στην περιοχή και όχι μόνο, ένα ιστορικό μνημείο, θα γίνουν απαραίτητες εργασίες. Το ξέρετε. Το ξέρετε και μέσα από το δημόσιο βίο ότι αυτό που μετράει είναι να είσαι αποτελεσματικός και όχι απλά να λες πράγματα, και το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ευχαριστώ, κύριε Μπαριτάκη, καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.